Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τη Σοφία την Παραδίση. Να καλησπερίσω τον κύριο Βασίλη Θεοτοκάτο, πρόεδρο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδας. Καλησπέρα κύριε Θεοτοκάτο. Και σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές σας. Ωραία. Να καλησπερίσω τον κύριο Γιάννη Σαμέλη, δικηγόρο οικονομολόγο, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κύριε Σαμέλη. Καλησπέρα σας κύριε Μιλιονάκη, καλησπέρα κύριε Παραδίση και σε όλους τους τηλεθεατές. Τον κύριο Παύλο Σαράκη, ποινικολόγο. Καλησπέρα κύριε Σαράκη, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να καλησπέρισω και τον κύριο Σπύρο Βρετό, γραμματέα ψηφιακή σύγκληση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τέλεχος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καλησπέρα κύριε Βρετό. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο με τη Σοφία την Παραδίση, κυρίες και κύριοι, και να δούμε τι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία και την ξαφνική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι. Μάλλον να το δούμε καλύτερα, Σοφία, πρώτα στην κάρτα, να δούμε τι είπε. Σε μια συνέντευξη η οποία δόθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή, νομίζω ότι έκλεισε ένα κεφάλαιο και άνοιξε ένα καινούριο κεφάλαιο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με τη συγκεκριμένη δήλωσή του. Δεν μπορεί, λέει, να δίνεται η εντύπωση ότι η διακυβέρνηση του τόπου είναι οικογενειακή υπόθεση. Αυτό το στερεότυπο πρέπει να σπάσει. Γι' αυτό και έχω πάρει την απόφαση ότι στην επόμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν θα είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε σε άλλο πολιτιακό αξίωμα. Ούτε σε άλλο πολιτιακό αξίωμα, το ξαναλέω αυτό. Ξέρω ότι αυτό είναι σκληρό και ίσως άδικο. Ειδικά για την τώρα που έχει προσφέρει πολλά στην παράταξη. Πού το πάει ο Κυριάκος, Σοφία? Πρώτα απ' όλα μίλησε για οικογενειακή υπόθεση. Τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση τι ακριβώς είναι οικογενειακή υπόθεση και πώς μπορεί να προσδιορίσει κάποιος την οικογενειακή υπόθεση. Γιατί αν σκεφτούμε και το παρελθόν, αποτέλεσμα οικογενειακής υπόθεσης είναι και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Σοφία, να σου πω κάτι. Τώρα πλέον με αυτή τη συγκεκριμένη δήλωση, μόνο με αυτή τη συγκεκριμένη δήλωση, νομίζω ότι έκλεισε ένα κεφάλαιο που έχει ένα πρόσωπο που είναι το πρόσωπο της κυρίας Δώρας Παπαγιάννη. Εμείς θέλουμε και το παρασκήνιο, το οποίο πιθανόν να το γνωρίζουμε, πιθανόν όχι, γιατί εμείς τι είδαμε, Σοφία. Ναι. Θέλω να δούμε, παρακαλώ πάρα πολύ, δύο εφημερίδες της Κυριακής. Την ίδια στιγμή βγήκανε δύο συνεντεύξεις. Στην Καθημερινή. Είπαμε, στην Καθημερινή ήταν. Μάλιστα. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Να πω, το βλέπουμε. Και στη Real News. Στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, και στη Real News. Το μνημόνιο ποτέ δεν πεθαίνει. Ντόρα Πακογιάννη, ο Πάνος Καμένος είναι ένας επικίνδυνος υπουργός Εθνικής Άμυνας. Έδωσε μια συνέντευξη κυρία Πακογιάννη. Υπερασπιζόμενη τον αδερφό της και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το είπαμε. Η κυρία Παπαγιάννη, όπως βλέπετε στη συνέντευξη, λέει: ο Πάνος Καμένος είναι ένας επικίνδυνος. Ουσιαστικά μιλάει για ένα συγκεκριμένο θέμα. Η κυρία Παπαγιάννη, ούτως ή άλλως, στους τελευταίους μήνες, δύο μήνες, που προέκυψαν και τα μεγάλα προβλήματα επικοινωνιακού, αν θέλετε, θέματος Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ντόρα Παπαγιάννη είχε πάρει το πάνω χέρι και διαχειρίστηκε πολύ σημαντικά κομμάτια επικοινωνιακά της Νέας Δημοκρατίας. Και τα πήγε καλά. Και νομίζω ότι κέρδισε τις εντυπώσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μάλιστα αυτό φάνηκε και το μεγάλο πρόβλημα εσωτερικά που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία με τα στελέχη, τα οποία μπορεί να είναι νέα, όμως λείπει, αν θέλετε, η πείρα, η εμπειρία, η υπομονή και η επιμονή σε κάποια στην διευθέτηση ορισμένων ερώτηση θεμάτων. Τώρα. Η κυρία Παπαγιάννη, γιατί πριν λίγες άλλος, μέρες. Φάνηκε μισό λεπτό, φάνηκε ούτως ή άλλως αυτό την προηγούμενη εβδομάδα στη συζήτηση που έγινε για την υπόθεση του κυρίου Καμένου στη Βουλή. Που ο κύριος Καμένος χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στο παρελθόν του κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και κανείς από τους βουλευτές δεν γνώρισε ποια, τι συνέβη στη συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό ξέρετε ότι είναι ένα μεγάλο λάθος. Και για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον συγχωρεμένο, τον πρώην υπουργό, και για την υπόθεση του Βασίλη Παπαδόπουλου. Ακριβώς. Διαχειρίστηκε επικοινωνιακά ένα θέμα, ήταν όμως μια ημερομηνία του παρελθόντος. Κανείς από τη Νέα Δημοκρατία δεν γνώρισε να το διαχειριστεί. Έρχεται λοιπόν. Πλην της Δόρας, πρέπει να πούμε. Βέβαια, γιατί υπάρχει μια εμπειρία, να ξέρετε. Εντάξει. Εγώ θα χρησιμοποιήσω επίσης και μια φράση που είπε στέλεγος, αν θέλετε, της Νέας Δημοκρατίας, ότι η κυρία Ντόρα Παπαγιάννη έχει δώσει, λέει, είναι ένας πολιτικός εμβέλειας. Και απορώ για ποιο λόγο ακούστηκε. Ο κύριος Χατζηδάκης το είπε αυτό. Δεν είναι μόνο ο κύριος Χατζηδάκης, θέλω να σας πω. Αλλά το είπε και ο Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν έχουμε και πολιτικούς της εμβέλειας της κυρίας Ντόρα. Βέβαια, δεν άκουσα τίποτα από τον Άδων Γεωργιάδη να πει. Εκεί ουσιαστικά. Αυτό έχει να κάνει επικοινωνιακά με το θέμα της Νέας Δημοκρατίας και με τα ενία που σήκωσε και, αν θέλετε, τράβηξε μπροστά η κυρία Ντόρα Παπαγιάννη κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών. Μπράβο, γιατί είχε πει και η κυρία Παπαγιάννη. Μάλιστα, και ζητώντας μάλιστα από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να γίνουν και κάποιες αλλαγές στα πρόσωπα. Γιατί ουσιαστικά, λέει, το πρόβλημα παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία. Άρα κάποια πρόσωπα θα πρέπει να
μείνουν πίσω ή να φύγουν και να έρθουν κάποια άλλα πρόσωπα. Πάντως, Σοφία, όπως το έχει δώσει ο κύριος Μητσοτάκης στην Καθημερινή, ναι, η κυρία Μπακογιάννη και ο γιος της, ο Κωστής ο Μπακογιάννης, ο επιτυχημένος, πρέπει να πούμε, περιφερειάρχης. Στην περιφέρεια, επιτυχημένος. Ναι, ναι, στην περιφέρεια. Μα δεν έχει δοκιμάσει πουθενά. Λοιπόν, δεν έχουν καμία τύχη σε μια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Όποτε γίνει αυτή, πρώτον. Και δεύτερον, καμία θέση σε πολιτιακό αξίωμα. Δηλαδή για υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατία. Γενικότερα για τις οικογένειες, μιλάμε για την οικογένεια του κ. Μητσοτάκη. Του κ. Μητσοτάκη, αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκη. Εγώ θα χαιρόμουν ακόμα περισσότερο, όμως έλεγε ότι κανένα μέλος οικογένειας από βουλευτές, από στελέχη, από επιστημονικούς συνεργάτες δεν θα ήταν στην κυβέρνηση και σε κάποια θέση του δημοσίου. Επίσης σημαντικό κ. Καλά, και αυτό είπε για την οικογένεια. Αυτό όμως δεν λέω είπε για την οικογένεια, είπε για την τώρα Μπακογιάννη. Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά ένα πρόσωπο. Δεν παίρνει και τον Κώστα τον Μπακογιάννη μέσα. Αφού είναι μέλος οικογένειάς του. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Τότε δεν το συζητήσουμε. Νομίζω ωραία, η δήλωση ήταν ξεκάθαρη. Λοιπόν, ακούστε τι θέλει. Ξέρω, να πει λέει, ότι αυτό είναι σκληρό και ίσως άδικο, ειδικά για την τώρα που έχει προσφέρει πολλά στην παράταξη. Ειδικά για την τώρα. Άρα μιλάει ειδικά για την τώρα. Ωραία. Λέω το εξής, κυρίες και κύριοι. Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε πριν από λίγο καιρό πει μόνη της ότι δεν θέλει να ξανασχοληθεί ενεργά με υπουργικά αξιώματα. Το είχε πει η ίδια. Γράψτε αυτό που σας λέω εγώ, ασχέτως το πολιτικό ρεπορτάζ της Σοφίας, η οποία το ασπάζομαι και είναι αυτά που σας λέει. Ακριβώς όπως σας λέει το πολιτικό ρεπορτάζ. Πίσω όμως από τα γράμματα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, κρύβεται κάτι το οποίο πιθανόν να μην το έχουμε μερικοί πάρει στα σοβαρά. Η κυρία Μπακογιάννη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον αδερφό της, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι σχέσεις τους είναι αγαστότατες. Σε νερό, προσωπικό επίπεδο. Νερό, αδέρφια. Δεν έχει σημασία. Δεν, νερό δεν γίνεται. Επίπεδο. Λοιπόν, το αίμα νερό δεν γίνεται. Πρώτον. Δεύτερον, η κυρία Μπακογιάννη έχει σκοπό μετά το Δημήτρη Αβραμόπουλο να βρεθεί στις Βρυξέλλες, στη θέση του Δημήτρη του Αβραμόπουλου, σαν επίτροπος. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Κρατήστε τη αν θέλετε. Αν αυτό θέλετε... το παιχνίδι, να ξέρετε, και αυτό το σενάριο είχε παίξει και στο παρελθόν με τον Αντώνη Σαμαρά. Συναντήθηκαν τον 2014, αν θυμάστε, τον Ιούνιο. Και άρχισαν οι φήμες της για ποιο λόγο συναντήθηκε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη με τον Αντώνη Σαμαρά, που είχαν να συναντηθούν από το 2012. Τότε βγήκε μία φήμη ότι θα πάει να είναι επίτροπος η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Μέσα σε λίγες μέρες, ουσιαστικά με τις εντάσεις και με διάφορα άλλα θέματα, έμεινε ωραία. Στο κενό αυτό. Ωραία. Τώρα, να ξέρετε, και να πάει να γίνει επίτροπος η κυρία Μπακογιάννη, νομίζω, περισσότερο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία θα υπάρχει που θα φύγει η κυρία Μπακογιάννη. Γιατί πρόβλημα. 19 θα είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα προτείνει για επίτροπο στη θέση του Αβραμόπουλου την Μπακογιάννη και όλα με λιγάλα. Πού είναι, δεν έχει πει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να μην πάει επίτροπος, είπε στην κυβέρνησή του ή στο πολιτικό αξίωμα. Είναι κάτι όμως σημαντικό, τρελό, το να πάει κάποιος επίτροπος. Να ρωτήσω τον κύριο Σαμέλη. Αν μου επιτρέπετε, γιατί θα ήθελα να τοποθετηθώ ως μέλος Νέας Δημοκρατίας. Ένα λεπτό παρακαλώ πολύ. Πολύ γρήγορα. Πρώτον, επειδή είπατε ότι και ο πρόεδρος είναι προϊόν της οικογενειοκρατίας, ο πρόεδρος, ο κ. Μητσοτάκης, εξελέγει από ένα εκλεκτορικό σώμα 400.000 ανθρώπων. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να πούμε. Δεν λέμε ως πρόεδρος, μιλάμε ως πολιτικό πρόσωπο. Δεύτερον, η κυρία Μπακογιάννη είναι μια άριστη πολιτικός, μια εξαιρετική πολιτικός, η οποία έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής και ως Δήμαρχος Αθηναίων και ως Υπουργός των Εξωτερικών. Από εκεί και πέρα, η χρόνια. Εντολή που έδωσε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν να τα αλλάξει όλα. Και ένα από τα βασικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας, μια βασική παθογένεια, ήταν η οικογενειοκρατία και το γεγονός ότι δεν ήταν εύκολο σε ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις από την κοινωνία, από την οικονομία, από την αγορά να εισέλθουν στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θα φύγουν και άλλα μέλη οικογενειών μεγάλων. Εγώ δεν ξέρω αν θα φύγουν. Δηλαδή, να σας πω εγώ πώς θα αντιλαμβάνω. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε και για πρώτη φορά με αξιοκρατικές διαδικασίες άνοιξε ένα νέο Μητρό Στελεχών όπου εστάλησαν βιογραφικά από τον οποιονδήποτε έκρινε ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει και ξεκινάει μια καινούργια διαδικασία. Το ότι η κυρία Μπακογιάννη αδικείται ως πρόσωπο, αν κρίνουμε από τις ικανότητές της, είναι σαφές και το παραδέχεται και ο ίδιος ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κρίμα να αδικείται ένας άνθρωπος. Είναι όμως θεσμικά, ένα συμβολικό επίπεδο. Όχι, εγώ θα κάνω σύλλογο του διαβόλου. Η κυρία Μπακογιάννη. Πρόσεχτε, σε ανθρώπινο επίπεδο, αν κρίνουμε η κυρία Μπακογιάννη. Όχι ανθρώπινο. Πάρα πολύ. Τεχνοκρατικό, λέω. Εσείς είπατε ότι είναι μια έμπειρη υπουργό. Είναι ένα αξιότατο πολιτικό τέλεχος. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δοθεί ένα συγκεκριμένο μήνυμα από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ότι μία από τις βασικές παθογένειες Νέας Δημοκρατίας που ήταν η οικογενειοκρατία θα πάψει να είναι παθογένεια. Και δείχνει το παράδειγμα με θυσιάζοντας εντός εισαγωγικών ένα πολιτικό στέλεχος πρώτης γραμμής και την αδερφή του, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία ανοίγεται στην κοινωνία πέρα από τη συνήθεια οικογένεια. Θεσμική αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Όλα τα άλλα είναι θεσμική. Κάτι στα μάτια. Γιατί δεν είναι θεσμική αντιμετώπιση αυτό.
θεσμική αντιμετώπιση είναι να πεις ότι, εν πάση περιπτώσει, βάζω κάποιους κανόνες. Ο αδερφός, η αδερφή, το γιος. Οτιδήποτε. Από εκεί πέρα, τελευταίο λόγο τον έχει ο λαός. Επειδή έχω μια απορία και εσείς είστε πολιτικό πρόσωπο και βλέπω και είσαστε. Και αφορά όλα τα κόμματα, δεν αφορά μόνο την Ενδρική. Ναι, ναι, αφορά όλα τα κόμματα. Γιατί και η κυρία Γεννηματά ήταν προϊόν. Έτσι, αφορά όλα τα κόμματα, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα. Είναι μια ιδιαίτερη. Άλλο λέω. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης. Και δεν ρωτάω τον κύριο Σαμέλη, γιατί ο κύριος Σαμέλης θα μας πει. Εγώ ρωτάω έναν άνθρωπο ουδέτερο, ο οποίος βλέπει τα πράγματα πολιτικά όμως. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης να πει αυτό το πράγμα για την κυρία Μπακογιάννη. Το ρώτησε κανένα αν θα την κάνει υπουργίνα. Να σας πω την εντύπωση που έχω εγώ, που δεν είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας και τα βλέπω τα πράγματα απ' έξω. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, του είπαν επικοινωνιολόγοι του, ξέρεις, έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα. Είσαι ταυτισμένος με την οικογενειοκρατία. Οπότε κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Και βρήκε και το βλέπουμε όπου, να αντιδρά πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είδαμε με την υπόθεση του κ. Τραγάκη που είχε μια αντίδραση άμεση. Και τώρα προφανώς προσπαθεί να μέσω των κινήσεων να δείξει κάτι διαφορετικό. Όμως αυτό σας λέω ότι δεν είναι απολύτως τίποτα εάν δεν συνοδεύεται με μια σοβαρή αντιμετώπιση σε επίπεδο θεσμικό μέσα στα κόμματα τη Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ γενικότερα. Ωραία. Γιατί άλλο βλέπετε την πρόθεση. Όμως πάμε στον κύριο Σαράκη, παρακαλώ. Δεν υπάρχει αναγκαιότητα αυτά τα πράγματα να. Για να πάμε σε άλλα θέματα, γιατί έχουμε πολλά. Ο Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος που άνοιξε αυτό το θέμα της οικογενειοκρατίας με την παρέμβαση που έκανε, όπως είπε και ο κύριος Βρετός, με την παρέμβαση του Τραγάκη και με άλλες παρεμβάσεις. Να λέγανε υποκριτική, εμένα μου επιτρέπετε. Ναι, γιατί το ζήτημα δεν ήταν δημοσιοποίηση της πρόθεσης του κυρίου Τραγάκη να πολιτευτεί. Αλλά το γεγονός ότι ένας βουλευτής εν ενεργεία σταματάει να πολιτεύεται και αμέσως ένα συγγενής του πολιτεύεται στη θέση του. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Στο γιο του. Με αποτέλεσμα να υπάρχει απαντάς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αξιοκρατία, γιατί στην πολιτική. Σε αυτό δεν απάντησε. Απαιτείται να υπάρχει αξιοκρατία. Ωραία, ο Μητσοτάκης λοιπόν τι έκανε, είπε το αυτονόητο. Αλλά όμως δεν προχώρησε, δεν το ολοκλήρωσε. Θα έπρεπε να τερματίσει το κοινοβουλευτικό βίο των μελών της οικογένειάς του. Δεν απέκλεισε ότι θα είναι μέλη της Νέας Βουλής, αλλά τους απέκλεισε από υπουργικό αξίωμα ή πολιτιακό αξίωμα. Μπορεί, όμως, αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην ανανέωση. Είναι τίμιο, είναι έτοιμο. Η κυρία Μπακογιάννη. Συγγνώμη, να θέλετε ο αδερφός σας να κατέβει και αυτό την πολιτική. Για ποιο λόγο. Εντυμότατο είναι. Θα πρέπει η κυρία Μπακογιάννη, ό,τι ήταν να προσφέρει στην πολιτική ζωή, το πρόσφερε. Ότι είναι έμπειρη, ότι είναι ικανή. Δεν λέει κανένα σόκ. Δηλαδή είναι μεγάλη. Δεν λέει κανένα σόκ. Είναι όμως 27 χρόνια πρωταγωνίστρια στην πολιτική. Ναι, αλλά τι έχει κυρία Παπογιάννη, να κάνει όλο διαβόλογο, ρε παιδί μου. Τα πρόσφατα. Αλτσχάιμερ έχει, δεν μπορεί να κάνει. Όχι, δεν είναι ότι είναι Αλτσχάιμερ. Δεν μπορούν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Χρειαζόμαστε μία ανανέωση στην πολιτική ζωή. Χρειαζόμαστε να ανοίξουν οι πόρτες. Όχι επειδή είναι αδερφή του Μητσοτάκη. Μα επειδή ήταν και κόρη του Μητσοτάκη, γι' αυτό έφτασε εκεί που έφτασε. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν τον μπαμπά του πρωθυπουργό, που δεν έχουν τα αδέρφια του να είναι πολιτικοί αρχηγοί και αξίζουν στην κοινωνία να πρωταγωνιστήσουν. Και αν φτάσαμε σε αυτό το τέλμα, κάποιοι ευθύνονται. Γιατί αφήσαμε αυτού που αξίζανε, αυτού που εργάζονταν και μπορούσαν να προσφέρουν. Τους είχαμε αποκλείσει. Α, το διότι υπάρχουν οι μηχανισμοί. Είναι η ευνοιοκρατία στην πολιτική μόνο, ζωή. Μόνο στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και στο κόμμα της Πασόκ και της Δημοκρατικής Συγκράτησης. Κύριε Θεοτοκάτω, είπαμε και προηγουμένως, οι τρίτεκνοι και οι πολίτεκνοι δολοφονήθηκαν εμψυχρό για να κλείσει αυτή εδώ η αξιολόγηση. Το μεγαλύτερο βάρος έπεσε σε εσάς και στους τρίτεκνους. Δεν έχει καμία σημασία η αξιολόγηση, ούτε έχει σχέση η αξιολόγηση με αυτά που κάνει η κυβέρνηση, τον συντρόφο του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Όπως είπατε, τον συντρόφο. Ναι. Σύντροφό σας είναι. Εσείς τους λέτε συντρόφους, εγώ τους λέω. Δεν τους είπα συντρόφους ποτέ. Κάθε φορά που σας ακούω, οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ λέτε. Άλλες λέξεις χρησιμοποιεί, άλλους επιθετικούς προσδιορισμούς. Το λέει πολιτικοί πατεώνες, κατσαπλιάδες, αυτές είναι. Καλά, καμιά φορά μπορώ να το πω έτσι χαϊδευτικά. Μπορεί. Λοιπόν, τι κάνουν, ακολουθούν την τακτική των προηγουμένων συντρόφων της Νέας Δημοκρατίας και των Πασόκων. Και αυτοί οι συντρόφοι. Ακριβώς. Ό,τι άφησαν λοιπόν οι προηγούμενοι, το συνεχίζουν οι σημερινοί. Δεν έχει σχέση με την αξιολόγηση, διότι οι ίδιοι όλες τις προηγούμενες ημέρες τι μας λέγανε, ότι δίθεν τους πιέζει η Τρόικα, τώρα τους λένε θεσμούς. Τώρα αλλάζουν τις λέξεις απλώς για κοροϊδία. Εσάς τα σκάνανε. Λοιπόν, ότι τους πίεζε η Τρόικα να μειώσουν τα θέματα των οικογενειακών επιδομάτων. Αυτό λέγανε. Έρχεται τώρα η κυρία Υπουργός και τι λέει. Ότι κατάφεραν στις συζητήσεις τα 650 εκατομμύρια να τα κάνουν 810. Αφού λοιπόν γίνεται αύξηση του κονδυλίου, από πού και ως πού κάνουν αυτή την επιδρομή εναντίον των πολυτέχνων και των τριτέχνων βέβαια, τη στιγμή που οι ίδιοι έχουν συστήσει μια διακομματική επιτροπή που λέει για το δημογραφικό πρόβλημα. Για ποιο δημογραφικό πρόβλημα θα μας πει αυτή η επιτροπή, για τι ακριβώς επιτροπή... σας κάνουν τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, τι ακριβώς δηλαδή. Όσοι πολίτεκνοι είχαν τρία παιδιά προστατευόμενα, έπαιρναν ένα
επίδομα 500 ευρώ για κάθε παιδί το χρόνο. Δηλαδή είχε 4 παιδιά προς τα τεπώνα. 2.000. Έφερε 2.000. Αν είχε 5, έφερε 2.500. Αν είχε 6. Και τώρα τι κάνει. Τώρα κατά τα λεγόμενά του και κατά αυτά που, τα οποία διαρρέουν χωρίς να έχουν κάτι επίσημο κάνει, αυτά τα κατεβάζουν στα 50%. 50, 480, και αυτά με τις κλίμακες που βάζουν. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη κλίμακα και με τα όρια εισοδήματος που βάζουν, ουσιαστικά θα έχει ανεμιστεί. Και δεν εξηγούν γιατί το κάνουν. Να ενισχύσουν το πρώτο και το δεύτερο παιδί. Δεν του φτάνουν τα 160 εκατομμύρια για να ενισχύσουν το πρώτο και το δεύτερο παιδί. Θα πρέπει να τα περικόψουν από τους πολυτέχνους και από τους τριτέχνους, επιδιώκοντας να κάνουν τι. Απλώς για να υπογράψουν το συντομότερο το τέλος αυτής της χώρας, γιατί περί αυτού πρόκειται στην ουσία και όλα τα άλλα που συζητάμε. Μα κύριε Θεοτοκάτω, να σου πω κάτι. Κόψανε, δηλαδή δεν υπάρχει. Αυτή η αναλγησία είναι υπερισέβη, νομίζω. Κόψανε το ΕΚΑΣ από όλο τον κόσμο. Τώρα δείτε περίπτωση ανθρώπου, ο οποίος έπαιρνε ένα ΕΚΑΣ, έτσι. 300 ευρώ παίρνανε αυτοί οι άνθρωποι που παίρνανε ΕΚΑΣ. Μην νομίζουμε ότι έπαιρναν 700 και 800 και 1000 ευρώ. 300-400 ευρώ. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Παναγιώτη από το Ρέθυμνο. Κύριε Μιλωνάκη, να πούμε κάτι άλλο. Γίνεται θόρυβος για αυτό το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα. Α, μισό λεπτό, θα μας το πείτε μετά. Μισό λεπτό, να πάμε να το πούμε στην Κρήτη να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Παναγιώτη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνάκη, από τα Χανιά. Τα Χανιά. Και στους συντεμολητές σας. Ωραία. Εσείς παίρνατε ΕΚΑΣ, σας το κόψανε. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε καλά. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία μέσα της εκπομπής σας να εκφράσω ένα παράπονο που έχω, το οποίο το αισθάνομαι έτσι πάρα πολύ μεγάλο παράπονο όσον αφορά το θέμα το ότι είμαι συνταξιούχος, πολύ μικρό συνταξιούχος. Και αισθάνομαι ότι μου όσα λεφτά παίρνετε. Το δικαίωμα να πάρω το μέρισμα που δίνεται σήμερα σαν βοήθημα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Πόσα λεφτά, εσείς καταρχάς... Επειδή έχω έτυχε να έχω ένα σπιτάκι. Μισό λεπτό, ναι. Ένα-ένα. Πόσα λεφτά παίρνετε σύνταξη? Εγώ η σύνταξή μου, κύριε Μιλωνάκη, είναι 350. Πριν κάποια χρόνια, πριν δύο χρόνια με τρία χρόνια, ναι, έφτανα το ΕΚΑΣ και επειδή όμως δεν ήμουν συνταξιούχος, δεν ήμουν 65 ετών, μου το αφαιρώσανε το ΕΚΑΣ. Μάλιστα. Και όταν έγινα 65 ετών, δεν μου το ξαναδώσανε. Μάλιστα. Τώρα είμαι 67 ετών. Και παίρνετε 350 σύνταξη. Μου δίνουν 350 ευρώ σύνταξη. Και γιατί δεν πήρατε μέρος? Πήρα το μέρισμα. Ναι, γιατί δεν πήρατε το κοινωνικό? Φέτος δεν μου το δίνουν. Γιατί? Μου βγάζει ο λογιστής ότι με τα τεκμήρια ανεβαίνω στα 200 ευρώ παραπάνω. Καταλάβατε τι γίνεται. Δηλαδή να μην έχω ένα σπίτι να μένω. Έχετε ένα σπίτι. Συγγνώμη, έχετε ένα σπίτι. Ακούτε τώρα να δείτε εδώ τι γίνεται. Ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο 20 ετία. 20 χρονών. Τι να το κάνει ρε παιδιά το σπίτι και το αυτοκίνητο, να το κάψει? 200 ευρώ δεν κάνει το αυτοκίνητο. Δεν κάνει, έτσι είναι. 20 χρονών είναι, Σοφία μου. Πούλησε. 700 ευρώ δεν κάνει το αυτοκίνητο, το παλιό αυτοκίνητο. Το έχει να υπατεκινεί ο άνθρωπος να πάει από το χωριό στα Χανιά. Πού απηγαίνει, τον ξέρω τον άνθρωπο. Και προφανώς έχει λαϊκή. Και πήρε τηλέφωνο μόνο που δεν έσκαγε. Και ψήφισε και ΣΥΡΙΖΑ. Και ψήφισε και ΣΥΡΙΖΑ. Περίμενε. Περίμενε, Παναγιώτη, γιατί αγριεύω. Και ψήφισε. Αυτό το πράγμα, αυτό το μέρισμα, αυτό το βοήθημα, να το πω έτσι, δίνεται σε όλους τους αλλοδαπούς. Λοιπόν, έλα, περίμενε να σου πω. Ένα γραφείο, ναι. Και ήταν απ' έξω από το γραφείο, να μην σας πω 500 λογαπή. Ωραία, περίμενε λίγο. Περίμενε. Εσύ ψήφισες το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τους ψήφισες? Τώρα εντάξει, να πω. Όχι, εντάξει, εντάξει. Το ξέρω, επειδή μαθαίνω κι εγώ. Τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Θα τους ξαναψηφίσεις. Δηλαδή, να πάω να πάρω το χαπάκι της ευπαραθίας. Μ' αρέσει. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, άκουσε με. Ό,τι και να πούμε θα μας τα πει τώρα και ο κύριος Θεοτοκάτος εδώ πέρα ο άνθρωπος. Ακούτε είναι αμαρτία δηλαδή, εγώ δεν είμαι ρατσιστής, προς Θεού να το πάρουν όλοι. Αλλά εκεί που είναι να δώσουν 700 ευρώ δαπών, ας το κάνουν 500 να πάω κι εγώ, που παίρνω 350 ευρώ. Κύριε Παναγιώτη, μ' άκου να σου πω. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τους πολιτικούς απατεώνες που κυβερνάνε τη χώρα και δυστυχώς οι συμπατριώτες μου τους ψηφίσανε, λες και θα θέλανε ροζ. Θέλανε τα ροζ να ψηφίζουν. Ναι. Δεν πειράζει, τους πίστεψαν. Τώρα το μετανιώνουν. Τώρα το μετανιώνουν. Γιατί είναι πολιτικοί απατεώνες. Κύριε Μιλωνάκη, αυτό το πρόβλημα που έχω εγώ το έχουν πάρα πολλά άτομα. Πολλοί κόσμοι. Εδώ στην περιοχή μου. Όχι μόνο εσάς. Παντού σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για 100 ευρώ τεκμήρια ανεβασμένα να τα ρίξουν τα τεκμήρια. Ξέρω τι θα κάνουν.
Λοιπόν. Να τα ρίξουν, προλαβαίνουν να τα ρίξουν. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το χρόνο να πω το παραπονό μου. Και να μην ξαναψηφίσεις, και να μην ξαναψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, να προσέχει. Και τα δύο χέρια θα σου κοπούνε την επόμενη φορά. Να προσέχει τι θα ψηφίσει την επόμενη φορά. Πέρα από την υπερφορολόγηση. Απλά επιτρέψτε την πλάκα που κάνουμε καμιά φορά να του σπάσουμε λιγάκι. Το οποίο είναι πραγματικά άδικο σύστημα, μόνο στην Ελλάδα το έχουμε, όπου μιλάμε, φορολογείται κάποιο για εικονικό εισόδημα. Άκουσε τον άνθρωπο που τον ξέρω. Βεβαίω. Ένα αυτοκίνητο 20ετίας για να πηγαίνει από το χωριό ναι, στην και στην θεωρείται και βάσει αυτό να αντιστοιχούν με τεκμήρια, το υπολογίζουν εικονικά ένα εισόδημα. Δηλαδή, ναι, δεν ζούμε όμως σε μια άλλη, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και όχι σε εικονική πραγματικότητα. Πρόκειται για την ανοησία, δηλαδή ανοησία. Πρόκειται για το πιο βλακώδες, να μην πω άδικο, παλιάδοκο φορολογικό σύστημα το οποίο με συγχωρείτε ότι έγινε εξεπίτηδες για να μην πάρει ο κόσμος το μέρισμα. Μα ακριβώς γιατί έχουμε χρεοκοπήσει και ακριβώς για να υποτάξουμε την χώρα μας και να εκποιήσουμε την πατρίδα μας και τον ιδιωτικό μας πλούτο και τον δημόσιο πλούτο, έχουμε αναγκαστεί να παίρνουμε και τέτοια μέτρα που είναι εις βάρος των πολιτών μας. Όπως παίρνουμε και μέτρα εις βάρος της οικογένειας. Κύριε Θεοτοκάτω, θα έπρεπε να επιδοτείτε ακόμα και το πρώτο παιδί. Η Ελλάδα έχει υπογονιμότητα. Γινόμαστε λιγότεροι. Χάνουμε την πατρίδα μας. Δεν έχουμε το μέλλον μας. Και όταν σε λίγα χρόνια οι νέοι άνθρωποι που θα σηκώσουν το βάρος της χώρας μας θα είναι ελάχιστοι, θα είμαστε μια χώρα γερόντων, τότε θα φτάσουμε πραγματικά στο ρυθμό. Για ένα λεπτό ακόμα, κύριε Θεοτοκάτω, παρακαλώ. Λοιπόν, με το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση επισήμως ότι σε 3.400.000 θα μοιράσει 720 εκατομμύρια. Κανείς από αυτούς τους συντρόφους όλης αυτής της λεγόμενης αντιπολίτευσης δεν κάθισε να σκεφτεί πού θα τα μοιράσουν όταν λένε ότι θα δώσουν σε άλλους 900 ευρώ, σε άλλους 700, σε άλλους 600, σε άλλους 250. Μία απλή διαίρεση με τα 720 εκατομμύρια βγαίνει 211 ευρώ να πάρει ο καθένας. Παραμύθια της Χαλιμάς λένε εκεί. Πού θα τα βρουν τα άλλα. Κανείς δεν το σκέφτηκε αυτό, ήταν τόσο μεγάλο και κάνουν και κάτι άλλο. Επειδή δεν έχουν τον αντρισμό να πούν ότι από αυτού του λεγόμενου κοινωνικού επιδόματος αποκλείονται οι πολίτες. Και να το πούνε ευθέως. Θα ήταν πιο τίμιο αυτό, όχι αυτό που κάνουν τώρα. Δηλαδή τι κάνουν. Η προηγούμενη συγκυβέρνηση τι έκανε. Θέσπισε ένα φόρο πολυτελούς διαβίωσης για όσους έχουν αυτοκίνητα πάνω από 1.928 κυβικά εκατοστά. Ο πολίτεκνος που έχει 4 παιδιά εξ ανάγκης δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, θα πρέπει να πάρει ένα εφταθέσιο αυτοκίνητο. Έτσι. Τα εφταθέσια αυτοκίνητα είναι περίπου 2.000 κυβικά. Για αυτά, λοιπόν, περίπου τόσο και παραπάνω. Μένω στα 2.000 κυβικά εγώ. Λοιπόν, θεωρείται λοιπόν ότι αυτός διαβιεί πολυτελώς, πληρώνει φόρο πολυτελούς διαβίωσης και τώρα με το κοινωνικό μέρισμα όσοι πληρώνουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης, δηλαδή οι πολίτεκνοι, βγαίνουν απ' έξω. Και το αυτοκίνητο μπορεί να το έχουν πάρει το 1990, το 2000 ναι, κτλ. Βγαίνουν απ' έξω όλοι αυτοί. Βγαίνουν απ' έξω. Να πούμε και κάτι άλλο χειρότερο ακόμα, κύριε Μιλωνάκη. Εσείς έχετε 6-7 παιδιά προστατευόμενα. Και εγώ είμαι ανήπαντρος. Έχουμε ένα εισόδημα, θέλετε, 20-30 χιλιάδες. Ας πάμε στις 30 χιλιάδες. Θα πληρώσουμε τον ίδιο ακριβώς φόρο. Όσο θα πληρώσετε εσείς, θα πληρώσω και εγώ που είμαι ο ανήπαντος και εσείς που έχετε τα 6, 7, τα 8, τα 10 παιδιά. Θέλετε και κάτι ακόμα χειρότερο. Έρχεται η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τι μας λέει. Ότι το όριο αυτής της στόχιας είναι 4.500. Σας ακούω και εσάς που λέτε κάθε φορά για το αφορολόγητο. Γιατί δεν εξηγείτε στον κόσμο ότι όταν λέτε για αφορολόγητο, μιλάτε μόνο για αφορολόγητο των αγάμων και τίποτε άλλο. Α, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, γιατί έχετε δίκιο. Δεν είναι θέμα του αφορολόγητου, διότι σε εσάς είναι πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, ο άγαμος με το 4.500 που είναι το όριο της στόχιας και τώρα είναι 8.450 το αφορολόγητο, δηλαδή ουσιαστικά έχει και ένα 91,5. Καλά, τώρα θα γίνει 5.600. Και 5.600 να γίνει. Έχει ένα επιπλέον. Μισό λεπτό. Και το 5.600 είναι το όριο της στόχιας συν, σωστό λέω, συν 20%, συν 30% επάνω. Ο πολίτεκνος με το 4.500 ως όριο πτώχειας και καταναλογία με τα παιδιά, σύμφωνα με αυτά της στατιστικής υπέρσιας, όχι τα δικά μου, αν έχει 4 παιδιά κάτω των 14 ετών, το αφορολόγητο είναι γύρω στις 12.500. Και αν έχει πάνω των 14 ετών, είναι 15.500. Ας λοιπόν μιλάμε για το αφορολόγητο, θα πρέπει αυτός που έχει 15.500, άμα γίνει 5.400, που λέει να έχει το 15.500 συν 30%.
Όχι να έρχεται τώρα και να του φορολογεί το κράτος και το εισόδημα που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Αυτό γίνεται σε αυτό το λεγόμενο κράτος. Γιατί εδώ η Ελλάδα πάσχει από το εξής, κύριε Μιλωνάκη, και όλα τα άλλα. Και ολοκληρώσαμε αυτό για να πάω στη διάλειμμα. Η Ελλάδα πάσχει από ένα πράγμα. Δεν είναι κράτος. Τελεία και παύλα. Είναι ένα μπάχαλο. Και σε ένα μπάχαλο αυτά δεν είναι γίνονται. Είναι ανεξάρτητο κράτος. Και τίποτα. Δεν υπάρχει κράτος στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κράτος. Είναι ένα μπάχαλο, λέει ο κύριος. Εντάξει, είναι ένα μπάχαλο. Δεν υπάρχει κράτος. Κράτος έχουμε όταν αποφασίζουμε εμείς. Αυτή η πολιτική δεν την αποφασίζουμε εμείς. Άρα δεν έχουμε ανεξάρτητο κράτος. Ναι, ναι, ναι. Άρα υπογράφουμε εμείς, κύριε Σαράκη. Γιατί αυτά δεν τα δέχομαι, δεν τα αποφασίζουμε εμείς. Να μην υπογράφανε οι δικοί μας. Αυτοί που εχώρισαν, αυτό λέτε. Εγώ καταγγέλνω αυτούς που εχώρισαν την εθνική κυριαρχία στους δανειστές μας. Αυτοί οι οποίοι μας έβαλαν στην ΟΝΕ χωρίς να υπολογίσουν το κόστος, χωρίς να δουν το μέλλον. Ναι, ναι. Γιατί ενοχληθήκατε, γιατί ήταν σύντροφός σας ο Σιμίτης? Γιατί, πείτε. Κάντε την αυτοκριτική σας. Την αυτοκριτική σας κάνετε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τη Σοφία την Παραδίση, τον κύριο Βασίλη Θεοτοκάτο από τους Πολυτέχνους, τον κύριο Παύλο Σαράκη, τον κύριο Σπύρο Βρετό και τον κύριο Γιάννη Σαμπέλη. Θέλω να πάμε γρήγορα να δούμε, κυρίες και κύριοι, το γιατί εδώ πέρα με το Καμένος Γκέιτ υπάρχει πρόβλημα τεράστιο. Η Νέα Δημοκρατία και η αξιωματική αντιπολίτευση γενικότερα, αλλά ο κύριος Λοβέρδος από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το έχουν σηκώσει πολύ ψηλά το θέμα. Είναι σίγουρο ότι κάθε μέρα βλέπουν στη δημοσιότητα, έρχεται στη δημοσιότητα και ένα καινούριο στοιχείο. Το τελευταίο το είχαμε ρίξει την Παρασκευή. Εδώ και δύο εβδομάδες λέμε ότι αυτή η υπογραφή, θέλω να δούμε την υπογραφή του κύριου Βασίλη Παπαδόπουλου πάνω στη σφραγίδα του. Αυτή τη βλέπετε. Αυτή είναι η σφραγίδα της Ολυμπιακής Βιομηχανίας ΑΕ που εδρεύει στην αξιού πολυκυρικής, υπολειτουργεί και δεν συμμαζεύεται κτλ. Είχαμε πει λοιπόν ότι δεν είναι διευθύνων σύμβουλος, δεν είναι πρόεδρος στην εταιρεία, δεν είναι μέλος του ΔΣ. Και ρωτάμε τον κύριο Σάμελη. Κύριε Σάμελη, όταν ένας άνθρωπος, Μιλωνάκης, δεν είναι μέλος ΔΣ μιας εταιρείας, πολύ δε περισσότερο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, μπορεί να δεσμεύσει την εταιρεία την και να εταιρεία βάλει τη δεσμεύει πάντα σε ανώνυμες εταιρείες, γιατί εδώ μιλάμε για ανώνυμη εταιρεία, μόνο ο διευθύνων σύμβουλος ή άλλο πρόσωπο το οποίο αναφέρεται σε φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως. Περιμένετε να δείτε. Πάμε γεμί. Πάμε να δείτε το γεμί. Γιατί εδώ, κυρίες και κύριοι, το είχαμε πει εδώ και καιρό. Τώρα λοιπόν βγήκαν όλα. Ορίστε και ο Ελεύθερος Τύπος το δημοσίευσε ανώνυμη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μέσα με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, εδώ είναι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η κυρία Χρυσή Δασυγέννη, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος, Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο αδερφός δηλαδή του κυρίου Παπαδόπουλου, αντιπρόεδρος του ΔΣ, και η κυρία Μαρία Τάδε κτλ. Τριμελές είναι, τριμελή, πενταμελή, εφταμελή είναι τα ΔΣ από ό,τι ξέρουμε. Και αν διαβάσουμε παρακάτω, γιατί δεν έχω χρόνο να σας τα αναλύσω, θα δείτε ότι δεσμεύει την εταιρεία μόνο η κυρία Δασυγέννη και βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις και ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να πάνε να βγάζουν, να μπαίνει υπογραφή κύριε Σαράκη, κύριε Βρετέ, και ρωτώ τώρα εδώ τον άβαρχο, τον κύριο Κυριακίδη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου ΕΘΑ στην υπογραφή της σύμβασης αυτής της συμφωνίας. Ρωτώ κύριε Ναύαρχε, όταν θα πάτε στο δικαστήριο μεθαύριο, εύχομαι να μην πάτε, τι θα πείτε, ότι με διέταξε ο κύριος Καμένος να βάλω την υπογραφή δίπλα στην υπογραφή ενός ανθρώπου ο οποίος είναι φάντασμα για την εταιρεία? Κάνω λάθος, κύριε Σαράκη, που δεν είμαι νομικός? Κοιτάξτε να δείτε, αυτός που υπογράφει θα πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος μιας εταιρείας. Ερωτώ, τι θα πει λοιπόν ο κύριος Ναύαρχος? Ότι μου το είπε ο κύριος Καμένος? Κύριε Ναύαρχε, ακούτε, επειδή έχω την εμπειρία, σας λέω και λυπούμαι που το λέω, σας το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Ασχέτως σας στεναχωριέστε και το ξέρω ότι στεναχωριέστε. Το έχω αντιληφθεί και μου το έχουν μηνύσει, αλλά τι να κάνω. Όταν ο κύριος Μπόκος, Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών, είχα πει το αντίστοιχο το 2010, ότι είναι επικίνδυνο αυτό που είχε κάνει το 2000, είχε βγει, είχε κάνει παρέμβαση, είχε κάνει και μία αγωγή ενός εκατομμυρίου κτλ. Ευρώ. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπόκος είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και είναι με πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη φυλακή. Εγώ δεν λέω ότι θα συμβεί το ίδιο. Αλλά για σκεφτείτε την υπογραφή ενός ανθρώπου δίπλα στη δική σας που δεν δεσμεύει τη μια εταιρεία με την οποία κάνατε συναλλαγές ύψους 66 εκατομμύρια ευρώ του Υπουργείου Άμυνας. Μήπως υπήρχε πληρεξουσίο? Ορίστε. Μήπως υπήρχε πληρεξούσιο? Δεν ξέρω αυτό. Στον κύριο Αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη, κύριε Σαράκη. Ναι. Εγώ ξέρω την υπογραφή
Το γεμί δεν λέει ότι ο διευθύνων σύμβουλο είναι ο κ. Παπαδόπουλο. Ναι, ούτε μέλο. Υπήρχε όμω και πλήρη εξούσιο. Α, τα δούμε αυτά. Υπάρχει ένα ουσιαστικό ζήτημα, κύριε Μιλονάκη. Ο νόμο 3978 του 11 λέει ότι το ελληνικό δημόσιο δεν συναλλάσσεται με μεσάζοντε παρά μόνο government to government, κυβέρνηση με κυβέρνηση. Ήδη λοιπόν εδώ το ότι συζητάμε για το αν υπάρχει μεσάζοντα, που υπάρχει μεσάζοντα, αν έχει ή δεν έχει αξιοδότηση, είμαστε εκτό του πλαισίου τη νομιμότητα. Η νομιμότητα. Με το νόμο του 2011 λέει ότι η Ελλάδα δεν συναλλάζεται με μεσάζοντες για πωλήσεις όπλων. Έχουμε φύγει να πούμε, έξω από το πλαίσιο είναι ότι έχει γίνει, από ό,τι μαθαίνουμε, και άλλη συμφωνία για τις βόμβες της γενικής χρήσεως της ΜΚ-82-83. Έχει γίνει άραγε. Αν είναι και αυτό υπογεγραμμένο, έχουν φύγει αυτές οι βόμβες. Εδώ υπάρχουν σωρία ερωτημάτων. Το αν η Μαρέβα έχει κάνει φορολογική δήλωση η Μαϊμουδιά. Τα όνομα Μητσοτάκης είναι στην οικογενειοκρατία και είναι, έχει πάρει όλα τα είδη σερβιρίσματος και όλες τις μηχανές, πολυμηχανές από τις ζήμες. Το αν ο καθένας. Αυτό δεν ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει στην παρούσα φάση αυτό. Μπορείτε να απαντήσετε, κύριε του Υπουργείου Άμυνας. Αυτό ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό. Τα υπόλοιπα είναι άλλα θέματα, τα οποία θα εξεταστούν από τη δικαιοσύνη ή εξετάζονται. Είναι απλά. Σοφία. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα προκύπτουν συνεχώς σε καθημερινή βάση και νέα έγγραφα. Αυτό φάνηκε ούτως ή άλλως και με το νέο έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή και ο κ. Λοβέρδος για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι, αποδεικνύει ουσιαστικά ο κ. Βασίλης Παπαδόπουλος ότι επισκεφτόταν πολύ συχνά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα. Το λέει μέσα, δηλαδή η αναφορά δεν είναι θέμα. Και ο κ. Λοβέρδος το κατέθεσε και πολύ καλά έκανε. Και μπράβο στον κ. Λοβέρδο. Κ. Βρετό, εσείς τι λέτε για το θέμα το αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς όπως πολύ σωστά υποθήκε, είναι εκτός νόμου και νομιμότητας όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι μια διάταξη που έφερε το ΠΑΣΟΚ τότε ως κυβέρνηση, ώστε να ξεφύγουμε από το πλέγμα των μεσαζόντων. Ξέρετε ότι η υπόθεση αυτή είναι πολύ βρώμικη. Γενικά το εμπόριο όπλων είναι μέσα σε μια γκρίζα υπόθεση. Και καλό είναι οι κυβερνήσει να παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να περιορίζεται αυτή η κατάσταση. Έχουμε πληγεί πάρα πολύ αυτή την ιστορία. Όλα τα κόμματα, είναι γνωστό αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ, και πρέπει να προστατευτεί το πολιτικό σύστημα από τέτοιου είδους καταστάσεις. Σωστό. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. 200.000 βλήματα που πάνε, τι γίνονται. 300. Των οποίων 100 λέει ναι, άρα 200.000. Άρα υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει ένα κενό. Ένα κενό 200.000 βλημάτων φέρεται να υπάρχει. Απέναντι σε αυτή τη μαύρη αγορά, σε εμπόλεμες περιοχές, αν πήγαιναν, ήταν πάνω από 150 εκατομμύρια αυτά τα λέω. Σε αυτή λοιπόν την πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, έχουμε ένα υπουργό ο οποίος δεν δίνει καμία απάντηση. Μιλάει για κάποιο Σαντακανάκη, λέει. Κάποιο Σαουδική Αραβία. Μιλάει για κάποιο Γιώργο Πατεράκη. Άρα λοιπόν. Δηλαδή, άλλα ονόματα, άλλα αντιάλλων. Απαντήστε λοιπόν, σα συγκεκριμένα. Συμβαίνει. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή καλύπτει μια γκρίζα υπόθεση, ή δεν ξέρετε τι του γίνεται. Ή δεν ξέρετε τι του γίνεται. Και στις δύο περιπτώσεις αυτός ο άνθρωπος είναι ακατάλληλος να κατέχει αυτό το αξίωμα. Και επειδή ο κ. Καμένος κάνει συχνά μηνύσεις. Έχουμε εξώδικο όμως αυτή τη φορά. Έχουμε εξώδικο από την κυρία Μαρία Σπυράκη, η οποία σε ένα tweet του κ. Καμένου θα σε καταστρέψουν πάνω τα tweet. Ορισμένες φορές είναι καταστροφή. Αναφέρει ότι η κυρία Σπυράκη ήταν το δεξί χέρι του Τζοχατζόπουλου και έπαιρνε μαύρα χρήματα από τους προστάτες της, από τους πρώην, λέει, δεν ξέρω πώς λέει, εντάξει, ουσιαστικά μεριδάδες, δεν ξέρω τι ήταν. Εκδότες και όλους εκδότες και τα λοιπά. Και έρχεται η Σπυράκη τώρα και του λέει αύριο το πρωί, κύριε Καμένε, θα βρεις ένα εξώδικο. Αν δεν ανακαλέσει. Και αν δεν ανακαλέσεις, θα σου κάνω αγωγή. Και η αγωγή μου θα είναι πολλών εκατομμυρίων, θα σε ξετινάξει. Και πρέπει λοιπόν, εάν είναι τα πράγματα όπως τα λέει ο κ. Καμένος, ότι Σπυράκη ήταν το δεξί χέρι του Τζοχατζόπουλου, ότι έχει κάνει με τον Τζοχατζόπουλο μαζί τις μίζες κτλ. Ότι γνωρίζει τα εξοπλιστικά, ότι έπαιρναν λεφτά από εκεί πέρα. Μίζες. Ότι την ταΐζανε οι μηντιάρχες. Και με τα μαύρα χρήματά τους πρέπει να τα πει, να τα καταγγείλει. Αλλιώς να ζητήσει συγγνώμη. Έτσι λέει η κυρία Σπυράκη. Θα δούμε λοιπόν αύριο τη συνέχεια. Δεν έχω άλλο χρόνο. Είχα να πούμε και για τα ναρκωτικά. Πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι. Έχει γίνει Κολομβία όλου του κόσμου. Έχουμε καταστρέψει τα παιδιά μας. Τι άλλο πρέπει να πούμε δηλαδή? Και αυτό το μπάχαλο λέει ο κ. Σωτοκάτος. Υπάρχουν και γκέτο ναρκωτικών στην Αττική. Γκέτο ναρκωτικών μέσα στην Αθήνα, μέσα στο Κολονάκι. Έτσι, επώνυμοι, ανώνυμοι, όλοι. Ο ένας παίρνει 50 γραμμάρια, ο άλλος παίρνει 2 γραμμάρια, ο άλλος 40. Έχουν μαυρίσει τα ρουθούνια τους, τα έχουν κάψει τα ρουθούνια τους, έχουν καεί τα μυαλά τους. Και αντί να πάνε να κοιταχτούν στον καθρέφτη, ορισμένοι να κάνουν αυτοκριτική, να πούνε μια συγγνώμη,
Πάνε και λένε θα κάνω μηνύσεις, θα κάνω αγωγές, στον πιο δημοσιογράφο βγάλει. Ρε παιδιά, είσαι στη δικογραφία, το καταλαβαίνετε ορισμένοι. Βάλτε μυαλό, σταματήστε λοιπόν τα ναρκωτικά, σταματήστε να παίρνετε το χαρτζιλίκι. 40.000 το κιλό, 40 κιλάδες το κιλό, στη χονδρική. Δηλαδή πόσο είναι στη μαύρη, στην, πώς τη λένε, στη λιανική. 200.000 το κιλό. Εδώ κοιτάξτε. 380 κιλά ναρκωτικά. Μέσα στην καρδιά της Αθήνας, στη Βάρκιζα. Ποιος τα έφερε αυτά. Ποιος τα διακινούσε. Κανένας δεν ξέρει. Κανένας τίποτα. Δεν ακούμε τίποτα. Πεθαίνουν τα παιδιά μας αύριο. Έτσι είναι το 19χρονο το κοριτσάκι που μετέφερε στην πλάτη ναρκωτικά. Και αυτό το παραπλανήσανε. Δεν φταίνει τίποτα οι οικογένειες όμως. Όλα. Εμείς τα φταίμε όλα λοιπόν. Και τελεία και παύλα. Η οικογένεια είναι το Α και το Ω. Πειθαρχήστε τα παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει πειθαρχία. Πειθαρχία σημαίνει να μεγαλώσει το παιδί, να μορφωθεί και να βγει να δουλέψει. Να μάθει σημαίνει δουλειά. Όχι να κοπλιτεύει από το πρωί το βράδυ στα καφενεία και στις καφετέριες. Και να του λέμε με τα σκουλαρίκια, τα 40.000 σκουλαρίκια και τα 50.000 τατουάζ. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Μιλωνάκη, τα παιδιά τα οποία είναι στο μεροκάματο δεν κινδυνεύουν από την κόκα. Η κόκα είναι το σπόρο όλων αυτών των δίθεν. Οι οποίοι δεν εργάζονται, το μόνο έχουν κάνει επάγγελμα τη λαμογιά, το δίθεν, το θεαθήνε. Και υπάρχει ένα διεφθαρμένο star system στη χώρα μας. Αυτοί είναι οι καταναλωτές της κόκας. Δεν είναι οι βιοπαλαιστές που βγάζουν ένα μεροκάματο. Δεν ξέρω ποιοι είναι, λέω. Εγώ ξέρω αυτοί που είναι να πάνε μέσα να τελειώνουμε το παραμύθι. Και να πούμε με την ευκαιρία και συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία και στο Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια, το έχουμε πει 200 φορές. Στις τελευταίες ημέρες έχουν κάνει μια τεράστια επιτυχία. Πλήγμα στα καρτέλ των ναρκωτικών. Και σε όλο αυτό τον κύκλο. Μα είναι δυνατόν. Δύο τόνους ναρκωτικά πριν από 5 μήνες στου οθονούς στην Κέρκυρα. Που δηλητηριάζει την κοινωνία. 1,5 τόνο ο κύριε Σαράκη. Ναι. Αυτή. Και επιτέλους, στο Ιόνιο. Και επιτέλους, επειδή στην κόκα είναι πολλοί επώνυμοι οι οποίοι έχουν προστάτες. Άντε μπράβο λοιπόν. Πρέπει για να πολεμήσουμε την κόκα να βγαίνουν όλα στη φόρα. Κόφτε την πλάκα. Άρα, μπράβο στους δημοσιογράφους που βγάζουν τα ονόματα στη φόρα. Κόφτε την πλάκα. Όχι να το παίζουν από τη μία παράδειγμα για την νεολαία και να κρύβουμε τις μαύρες σελίδες τους. Όλα στη φόρα. Κλαίει ο ένας, κλαίει η άλλη. Έτσι. Τρελαίνεται ο ένας, τρελαίνεται ο άλλος. Βγαίνει το όνομά του. Γιατί κάποιοι το παίζουν πρότυπα στη νεολαία και θέλουν και πρότυπα. Και να πουλάνε μούρι. Και πουλάνε μούρι. Και του εντοπίζουν αυτά στη φόρα. Όσοι δεν εμπλέκονται και είναι καθαροί. Μισό λεπτό, για κλείσω, κλείνω. Όσοι δεν εμπλέκονται και είναι καθαροί μπορούν να βγουν και να πούνε κακώ με έγραψε την εφημερίδα, είναι καθαρό. Εγώ αυτό θα έκανα. Και όχι να αρχίσουν τα αμπεξοκλάματα και τι βλακίε και τι εξαγωγέ και τα εξώδικα και τι κουταμάρε. Δεν είμαι επώνυμα κτλ. Όπω γίνονται λάθη. Βεβαίω και γίνονται λάθη. Αλλά πρέπει να το διευθυντήσουμε. Και το άλλο. Δεν σηκώνεται ο δημοσιογράφο ένα πρωινό να πει. Να πάω να βάλω πρωτοσέλιδο το Μιλωνάκη ότι είναι στο εμπόριο ναρκωτικών, γιατί θα σε διαλύσει ο Μιλωνάκης, διότι απλά δεν είναι. Άρα λοιπόν, εκεί που υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Κανονίστε την πορεία σας, πέστε ποιοι είστε και ποιοι δεν είστε, αφήστε τα παραμύθια και σταματήστε το εμπόριο ναρκωτικών και την κόκα. Σας έχει κάψει και τις μύτες και τα μυαλά. Και θα πω, ευχαριστούμε στον κύριο Μιχάλη Δερμιτζάκη, δικηγόρο επιτιμή. Αναζητώντας το ήθος, μας το στείλε σήμερα ένα βιβλίο, να το διαβάσουμε. Καλοτάξιδο, κύριε Δερμιτζάκη, ένα πολύ ωραίο πόνημα. Έτσι, αναζητώντας το ήθος, αυτό είναι το βιβλίο. Να το. Μιχάλης Δερμιτζάκης, δικηγόρος επιτιμή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που μας το στείλε, θα το διαβάσουμε. Θα καληνυχτήσω τον κύριο Παύλο Σαράκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τον κύριο Γιάννη Σαμέλη. Να είστε καλά. Τον κύριο Σπύρο Βρετό, συγγνώμη. Τον κύριο Βασίλη Θεοτοκάτω, Σοφία. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ και από μένα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Και αν καμιά φορά στεναχωρώ για το καλό. Για το καλό. Όποιος σε κάνει και κλάψεις, θέλει το καλό σου. Όποιος σε κάνει και πολυγελάς, θέλει το κακό σου. Αφήστε λοιπόν τις βλακίες, προσγειωθείτε στην πραγματικότητα, δουλέψτε, βγάλτε το ψωμί όπως βγάζουν οι τίμοι, οι έντιμοι, και αφήστε τα ναρκωτικά γιατί σκοτώνουν. Σκοτώνουν τα ίδια στα παιδιά. Δεν θα το καταλάβετε ποτέ. Καλή σας νύχτα.